Μα πίσω, επιτρέψτε μου. Ναι. Επιτρέψτε μου, μισό βηματάκι πίσω. Ταγκό είμαστε. Να ξεκινήσουμε, όχι, είναι καλύτερο από το ταγκό. ξεκινάμε από μια βασική παραδοχή. Πάμε να καλύψουμε από τα κάτω προς τα πάνω τα πιο αδύναμα νοικοκυριά, σωστά. Ναι. Μάλιστα. Άρα όσο πηγαίνουμε προς τα πάνω στις εισοδηματικές κατηγορίες, είναι προφανές ότι εκεί πιθανά να εμφανίζονται τα περισσότερα προβλήματα οριακών καταστάσεων. Δεν θεωρώ, προσωπικά δεν θεωρώ, ότι το πρόβλημα, για παράδειγμα, της φιλοξενίας είναι τόσο μεγάλο στις χαμηλότερες εισοδηματικές κλίμακες που τους καλύπτουμε 100% ή επιδιώκουμε να τους καλύψουμε 100%. Πάμε λοιπόν βήμα-βήμα. Και θα μου πείτε μετά. Πρώτο βήμα, κύριε Γενικέ. Μπράβο. Μόλις ανοίξει η εφαρμογή, ακριβώς, μπορεί να μπει ο οποιοδήποτε που νομίζει, ακριβώς, ότι είναι δικαιούχος. Δεν είναι καν αίτηση. Είναι μια δυνατότητα που έχει οποιοδήποτε φορολογούμενος να μπει με τα διαπιστευτήρια του τάξης, τους κωδικούς του, και να ξεκινήσει τη διαδικασία. Τι πρέπει να κάνει για να μπει λοιπόν στο www.kinonikomeris.gr? Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει λοιπόν να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτή την πλατφόρμα, να δηλώσει κατευθείαν, αφού έχει μπει με το άφημί του, το ξέρει το σύστημα και το έχει ανοίξει το σύστημα, δηλώνει το ΆΜΚΑ του. Τον αριθμό του ΆΜΚΑ. Ένα τηλέφωνο κινητό, όχι κατά ανάγκη δικό του, αλλά οποιοδήποτε να για να ειδοποιηθεί. Μάλιστα. Εκεί μπορεί να πάρει μηνύματα, ένα email που μπορεί να πάρει μηνύματα. Οποιοδήποτε mail, αν δεν έχει email δικό του. Όλα αυτά ξέρετε γιατί είναι. Και το IBAN. Διότι αν χρειαστεί να τον ειδοποιήσουμε για κάτι, και μπορεί να χρειαστεί να τον ειδοποιήσουμε για κάτι, μάλιστα, να ξέρουμε πού να τον ειδοποιήσουμε. Και το IBAN για να μπουν τα λεφτά. Το IBAN είναι στο τρίτο βήμα της δήλωσης. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο. Διότι εάν, για παράδειγμα, δεν ταυτοποιηθεί το ΆΜΚΑ ή τα ΆΜΚΑ με τα άφημη τα οποία φέρνει η προσυμπληρωμένη φόρμα, σταματάει η διαδικασία εκεί. Υπάρχει δυνατότητα να πεις σταμάταμε, θα την επανεξετάσουμε την αίτησή μου, και να πάει να τακτοποιήσει το θέμα του ΆΜΚΑ του ή του ΆΜΚΑ κάποιου άλλου από το νοικοκυριό του στο ΚΕΠ. Δηλαδή μπορεί να μην αναγνωρίσει το σύστημα των ΆΜΚΑ το δικό μου, άμα πω εγώ. Ακριβώς. Και πρέπει να πάω μετά στο ΚΕΠ. Υπάρχουν πάντοτε οριακές περιπτώσεις που υπάρχει λάθος ΆΜΚΑ. Ή κάτι έχει συμβεί και δεν έχει ταυτοποιηθεί ακριβώς. Πάντως δεν είναι κανόνας αυτός. Μιλάμε για εξαιρετικές περιπτώσεις. Για εξαιρετικές περιπτώσεις. Τα έβαλα λοιπόν εγώ αυτά τα στοιχεία. Τα ΚΕΠ κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά, διορθώνουν τα ΆΜΚΑ. Είναι λοιπόν τα κρέας περιπτώσεις, εξαιρετικές λίγες. Παρακάτω τώρα. Περάσαμε λοιπόν το πρώτο βήμα, πάμε στο δεύτερο. Εκεί στη φόρμα βλέπεις τα προσωπικά σου στοιχεία. Βλέπεις δηλαδή αν συμφωνείς με αυτά που σου αναγράφει. Είναι προσυμπληρωμένα όλα τα οικονομικά μου στοιχεία. Ακριβώς, επειδή είναι από τη φορολογική δήλωση του 16. Μάλιστα. Άρα ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φίλο. Όλα, άλλο εισόδημα, φόρος. Τα πάντα. Μάλιστα. Εκεί έχουμε τα δύο κρίσιμα πράγματα. Ναι. Την ασφάλιση τουλάχιστον ένα μήνα και τα μέλη του νοικοκυριού. Αυτά τα συμπληρώνουμε. Όταν λέτε μέλη νοικοκυριού, μισό λεπτό, ένα-ένα. Όταν λέτε μέλη νοικοκυριού, είναι και τα φιλοξενούμενα. Ναι, βεβαίως. Τα βάζω εγώ εκείνη τη στιγμή. Όχι, είναι προσυμπληρωμένα. Όχι, είναι προσυμπληρωμένα. Και αν δεν είναι προσυμπληρωμένα. Υπάρχει δυνατότητα, επειδή μας έχει συμβεί και αυτό στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, να υπάρχει φιλοξενούμενος εν αγνία του φιλοξενούντος. Μάλιστα. Άρα, αν δει κάποιος άνθρωπος ότι στην φορολογική του δήλωση, ο Καρέλας, ότι υπάρχει κάποιος Παπαδάκης ως φιλοξενούμενος, τον οποίον δεν αναγνωρίζει, τον διαγράφει. Μισό λεπτό. Υπάρχει και το άλλο όμως. Και το αλλάζει. Υπάρχει και το άλλο. Ο Παπαδάκης να μην έχει βάλει ότι έχει φιλοξενούμενο το Σιωμόπουλο. Δεν έχει υποχρέωση ο Παπαδάκης να βάλει ότι έχει φιλοξενούμενο. Ο Σιωμόπουλος πρέπει να βάλει. Ο Σιωμόπουλος πρέπει να έχει δηλώσει ότι φιλοξενεί. Εάν δεν το είχε βάλει ο Σιωμόπουλος ότι φιλοξενεί τον Παπαδάκη. Αν το Παπαδάκη. Εάν το ξεχάσατε, νομίζω δεν θα μπορείτε να το διορθώσετε. Το κοιτάμε όμως, προσέξτε. Άμα κάνω τροποποιητική δήλωση, φορολογική δήλωση τροποποιητική ο Σιωμόπουλος και γράφει ότι εγώ φιλοξενούμε. Πληρώσει και το πρόστιμο των 100 ευρώ, ότι εγώ φιλοξενούμαι από τον Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, επειδή είμαστε στη διαδικασία, τα ερωτήματα που συγκεντρώνετε εσείς μας έρχονται πολλαπλάσια σε εμάς. Το ξέρω. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις, έχοντας όμως και προηγούμενες εμπειρίες, πάλι ακραίων καταστάσεων ή οριακών, τις οποίες θα επιθυμούσαμε να αποφύγουμε.
Αυτό το συζητήσουμε σε κάποια άλλη. Άρα προκειμένου να είναι απλή διαδικασία, κάποιους δεν θα τους δώσετε τη δυνατότητα να διορθώσουν τα λάθη, να το πω έτσι. Λέτε για ασφάλεια. Προς το παρόν πηγαίνουμε να βρούμε τις μεγάλες κατηγορίες, την πλειοψηφία των ανθρώπων που δικαιούνται αυτό το πράγμα και, και προσπαθούμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε εκείνα τα εξαιρετικά πράγματα. Κύριε Καρέλα, το άθροισμα των στοιχείων των περιουσιακών και εισοδηματικών των φιλοξενουμένων συν του φιλοξενούντος αθροίζονται και βγαίνει το εισόδημα που θα επιτρέψει να πάρει μέρισμα ή όχι. Σωστό? Μάλιστα. Έτσι είναι. Και, σε μερικές περιπτώσεις αντί να πάρει το ανώτερο, την ανώτερη εισοδηματική ενίσχυση, ξέρουμε ότι θα πάρει κάτι λιγότερο. Εξαρτάται λοιπόν από τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και του φιλοξενούντος αλλά και των φιλοξενουμένων το ύψος του εισοδήματος. Ακριβώς. Ωραία. Κάτι άλλο τώρα. Έχουμε υποχρεωτικά για ένα μήνα να είναι ασφαλισμένος. Μάλιστα. Ακόμα και σε βάθος δεκαετίας. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Τι γίνεται στην περίπτωση που είναι ανασφάλιστος? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Με την έννοια την εξής. Αυτός ο άνθρωπος όμως που είναι σε μια ακραία κατάσταση μπορεί να περάσει σε άλλα προγράμματα όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης για να μπορέσει. Πριν φτάσουμε εκεί, κύριε Καρέλα, είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Επιτρέψτε μου. Δεν είναι μισό λεπτό για να μην το αφήσουμε, μην το ξεπεράσουμε. Γιατί υπάρχουν ανασφάλιστοι που το παίρνουν το κοινωνικό εισόδημα. Το παιδί που παραμένει στην οικογένεια και είναι ανασφάλιστο γιατί δεν έχει βρει δουλειά. Mm-hmm. Θα λαμβάνετε υπόψη ως φιλοξενούμενο μέλος για να αυξηθεί το εισόδημα της κατηγορίας. Καταλάβατε τώρα, σας λέει, ο γιος σας για παράδειγμα κύριε Καρέλα, κατάλαβα, τελείωσε κατάλαβα, το πανεπιστήμιο, κατάλαβα. Έχει συμπληρώσει το 24ο έτος. Είναι ανάμεσα στα 18, τα 25 δεν σπουδάζει για έτσι, παράδειγμα. Ακριβώς, και δεν έχει ένσημο. Και δεν έχει ένσημο. Όχι, εγώ σας λέω και τ' άλλο, τελείωσε το πανεπιστήμιο. Αχα. Μένει με τους γονείς. 27 χρονών, 28. Είναι 26-27 χρονών, ψάχνει να βρει δουλειά, δεν έχει βρει το παιδί. Αυτός είναι ανεπάγγελτος ουσιαστικά, όχι άνεργος. Δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχει ξεκινήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα πουθενά. Ψάχνετε το παιδί. Λαμβάνετε υπόψη αυτό. Λαμβάνετε υπόψη ως φιλοξενούμενος. Είναι από τα θέματα που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Να το συζητήσετε το γιατί είναι. Το παίρνω και αυτό για έλεγχο. Έτσι. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Μου επιτρέπετε μια διακοπή εδώ, κύριε Παπαδάκη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτή η συζήτηση με τους φιλοξενούμενους είναι η συζήτηση που κάνουμε πάντα όταν βρισκόμαστε ενώπιον σε ενώπιον. Υπάρχει η έννοια του νοικοκυριού, δεν δημιουργήθηκε τυχαία στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, αν κάποιος πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος θέλει να φιλοξενήσει 25 ανθρώπους, ούτε ενδιαφέρεται. Ο φτωχός άνθρωπος ή ο μέσος άνθρωπος, ο οποίος αναγκάζεται είτε να φιλοξενηθεί είτε να φιλοξενήσει, έτσι δέχεται κάποιους κανόνες του νοικοκυριού. Έτσι αναγκάζεται να έτσι περιορίσει, να το πω έτσι. Η κρίση δημιούργησε τη φιλοξενία. Τη ζωή του μέσα σε ένα νοικοκυριό. Η κρίση δημιούργησε τη φιλοξενία. Αυτό. Όταν θα καταφέρουμε να έχουμε ένα τέλειο φορολογικό, όχι τέλειο, κοντά στο πολύ καλό φορολογικό σύστημα και θα μπορούμε να βλέπουμε αναφορολογικό μητρό τον κάθε άνθρωπο, αναφορολογικό μητρό. Πάντως εξετάζεται. Δεν έχει μέσα και δεν μπορούν να μην μπείτε δεν στην έχει ακόμα ξεκινήσει η εφαρμογή του. Όχι, έτσι, όχι, δεν έχει. Το είπαμε. Επειδή με την ασφάλιση και το έστω και ένα ένσημο, έρχονται άλλος και λέει: εγώ με το 2006 δούλευα, ρε παιδιά, εγώ το 2003 δούλευα. Λαμβάνεται υπόψη. Θέλουμε ένα μήνα. 20 με 25 ένσημα. Ένα μήνα έστω και αν αυτά είχαν γίνει το 2003. Ακριβώς. Λέει μήνα εννοεί. Ακριβώς. 25 ασφαλιστικά. 25 ένσημα. 25 ένσημα. Έστω και αν είχαν. Μάλιστα. Πάμε, τα έχουμε όλα αυτά. Προχωράμε παρακάτω. Τι άλλο βήμα κάνουμε? Εκεί βάζουμε τον IBAN. Προσέξτε γιατί το υπογραμμίζω. Διότι ένα μικρό λάθος στο IBAN ή ένας λάθος IBAN ή ένας άσχετος IBAN δεν θα επιτρέψει στον άνθρωπο που το δικαιούται να πάρει τα λεφτά του. Δεν μου λέτε τώρα κάτι, προσοχή. Κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ κάνω όλα τα βήματα που μου λέτε. Εάν δεν πληρώ τις προϋποθέσεις η εφαρμογή μου βγάζει παπαδάκι, μη συνεχίσεις, δεν το δικαιούσε, απορρίπτεται. Όχι, συνεχίζεις για να δώσεις τα στοιχεία, διότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε να πούμε δικαιούσε δεν δικαιούσε, μετά τον IBAN το σοβαρό βήμα είναι το θέμα του φιλοξενούμενου. Πρέπει λοιπόν για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα σημεία, τα στοιχεία των φιλοξενουμένων. Να γίνει τη διασταύρωση. Θα πρέπει να δώσει τη συνένεσή του άνθρωπος. Μάλιστα.
Άρα όταν φτάσουμε εκεί, μετά τον Άλμπαν ακριβώς, το περίφημο τέταρτο βήμα, πρέπει να είναι ειδοποιημένος ο φιλοξενούμενος, ώστε να μπορέσει να μπει στην εφαρμογή. Ποιος θα τον ειδοποιήσει? Ποιος θα τον ειδοποιήσει? Πώς θα ενημερώνεται? Ποιος θα τον ειδοποιήσει? Να βάλει με τα δικά του στοιχεία του τάξης. Ποιος θα τον ειδοποιήσει το φιλοξενούμενο ότι πρέπει να πάρει. Ο ετών, ο επικεφαλής του νοικοκυριού. Θα του πει λοιπόν. Θα μου πει εμένα δηλαδή αυτός που με φιλοξενεί. Θα σε βλέπεις ένα στη λίστα. Πρέπει να βάλω τι εισόδημα έχω. Τι εισόδημα έχω. Ακριβώς. Εάν έχω κατάθεση. Εάν έχω σπίτι στο όνομά μου και τι αντικειμενική αξία έχει. Μάλιστα. Αυτά τα στοιχεία. Γιατί θα αθροιστούν. Όχι, όχι. Με το που θα μπει με τα δικά του στοιχεία. Θα είναι προσυμπληρωμένα και για το φιλοξενούμενο. Αυτόματα, αυτό το οποίο είναι, να σας το πω έτσι, ενίδει, κοιμάται κάπου αυτό το στοιχείο μέσα στο σύστημα, ενεργοποιείται και αυτομάτως έρχεται και προστίθεται. Ο φιλοξενούμενος κάνει ξεχωριστή αίτηση. Όχι, 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 όχι. Μπαίνει στο σύστημα και ουσιαστικά πάει και κουμπώνει και επιβεβαιώνει τα στοιχεία που του βγάζει στον άλλο. Αυτό που κάνει την αίτηση. Αυτό γίνεται. Εγώ είμαι φιλοξενούμενος για να γίνει κατανοητό, κύριε Καρέλα. Εγώ είμαι φιλοξενούμενος. Μάλιστα. Θα μπω στο www.κοινωνικομέρισμα.gr Παπαδάκης Γεώργιος και θα γράφω φιλοξενούμε από τον Τίνο Σιωμόπουλο και βάζω τα στοιχεία. Θα μπείτε κατευθείαν μέσω της εφαρμογής, θα μπείτε κατευθείαν, θα δώσετε τα στοιχεία του τάξης. Δηλαδή στην ίδια εφαρμογή στην πραγματικότητα. Στην εφαρμογή του Τίνου. Αλεξάνδρα, μπορείτε να το κάνετε από ένα άλλο, από ένα άλλο PC, να το πω έτσι, από κάποιο άλλο τερματικό. Και θα μπείτε με τα στοιχεία σας και αυτόματα η δήλωση ότι εγώ μιλάω για το δικό μου αφημί που θέλω να το κολλήσω στο αφημί του ετούντος. Θα ενεργοποιήσει τη σύνδεση. Πότε μου βγαίνει η απάντηση αν είμαι δικαιούχος ή όχι και αν αμέσως, μου βγαίνει... Αμέσως μετά. Αμέσως μετά μου λέει αμέσως είσαι δικαιούχος. Δικαιούσε το μέρισμα και το μέρισμά σου είναι αυτό. Α, σου λέει μισό λεπτό. Και το ποσό. Α, μπράβο. Λέει και το ποσό πάλι. Λέει και το ποσό. Πόσες ώρες ή πόσες μέρες μεσολαβούν από τη στιγμή που αρχίζω και μπαίνω στη διαδικασία μέχρι να φτάσω στο τελικό αποτέλεσμα. Τι εννοείται. Αν την άνθρωποι, ίδια στιγμή δηλαδή όταν κάνετε, πατήσετε αν αυτό. Οι άνθρωποι όπως πολύ καλά κάνετε αυτή τη στιγμή και ενημερώνετε συνέχεια γιατί και οι συνάδελφοί σας κάνουν κάτι το αντίστοιχο όλες τις μέρες, φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού που το αφορά το κοινωνικό μέρισμα ήδη ξέρει τι πρέπει να κάνει πάνω κάτω. Δηλαδή την ίδια μέρα, την ίδια ώρα θα μου βγει η απάντηση. Είναι της ίδιας στιγμής. Θα το πατάσει βεβαίως. Ερωτήσεις τώρα. Ερωτήσεις. Μισό λεπτό κύριε Παπαδάκη. Ναι. Το κρίσιμο. Ναι. Το κρίσιμο. Για να μπορέσεις όταν θα σου βγάλει και θα σου πει δικαιούσε για τόσα χρήματα πρέπει να πατήσεις ένα κουμπάκι που να λέει συμφωνώ. Το θέλω. Αν δεν το πατήσεις μένει στον αέρα η... Γιατί δηλαδή θα του δίνετε λεφτά και θα πει άλλος όχι δεν το θέλω. Κάτσε, εγώ σου πω, άλλο σου λέω. Όχι λέει, λέει ότι η βασική προϋπόθεση μπορεί κάποιος από αμέλεια να μην το πατήσει. Πρέπει οπωσδήποτε. Συμφωνώ, θα πρέπει να πατήσει. Το συμφωνώ οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση. Κάτι άλλο τώρα με τους λογαριασμούς. Κάτι άλλο με τους λογαριασμούς. Συνδικαιούχος. Εγώ έχω το νοικοκυριό μου. Κανένα πρόβλημα. Και ο γιος μου έχει το δικό του. Μισό λεπτό. Και ο γιος μου έχει το δικό του νοικοκυριό. Έχουμε 10.000 στην τράπεζα, 15. Και είναι συνδικαιούχος, άρα είναι 7,5 αυτός, 7,5 εγώ. Λαμβάνεται υπόψη ότι δεν έχω 15 εγώ και ότι έχει 7,5 ο γιος μου και 7,5 εγώ. Αυτά είναι τα δύσκολα θέματα τα οποία δεν επιλύονται εύκολα, κύριε Παπαδάκη. Μα να τα πετάξει έξω το σύστημα. Να πετάχτουν πολύ έξω. Αυτά είναι. Δεν πετάει πολύ σαν ξεκινήσω. Θα πρέπει να το βάλετε, γιατί άμα δεν το βάλετε. Υπάρχουν συνδικαιούχοι. Είναι σας λέω, θέματα τα οποία μέχρι να εκδοθεί οικία αντιμετωπίζονται, διότι δεν είναι πάντοτε εύκολο. Άλλο δηλαδή, ερώτημα. Να σας το πω λίγο διαφορετικά. Επειδή σας άκουγα πριν και μιλάγατε για την αδικία των ανθρώπων που είχαν ή δεν είχαν δουλειά ή είχαν ή δεν είχαν περιουσία. Γίνεται αυτό. Στην μεταβολές από το 2016. Μισό λεπτάκι. Σκεφτείτε και το ανάποδο, την αδικία. Το είπαμε αυτό. Το είπαμε και αυτό. Αυτόν ο οποίος. Που δεν είχε δουλειά και βρήκε φέτος. Είχε μια περιουσία το 16, αλλά δεν είχε εισόδημα. Το είπαμε αυτό. Πουλάει το 17, θα πάρει το. Το είπαμε αυτό. Αυτό το είπαμε. Αλλά με τους άνεργους άκουσα από την κυρία Αξιόγλου ότι κάνει το εξής. Λέει, αν κάποιος δούλευε το 16, αλλά το 17, 7 μήνες δεν δουλεύει. Συνυπολογίζει και μειώνει μήνες. Άρα αυτός θα πάρει τα 7 δωδέκατα του μερίσματος δηλαδή. Κάπως έτσι. Ναι. Επειδή θα είναι 7 μήνες άνεργος. Θα ληφθεί υπόψη το εισόδημα έτσι. Μειωμένο κατά 7 δωδέκατα. Κάπως έτσι για να μπει μες στο κριτήριο. Πάντως εκείνο το οποίο δώσαμε μάχη για να γίνει κατανοητό
και εις βάρος και άλλων θεμάτων της εκπομπής, αλλά αφορά πάρα πολύ κόσμο και χαλάλι τους, είναι ότι συνυπολογίζεται το οικογενειακό και περιουσιακό κριτήριο του νοικοκυριού. Μάλιστα. Το οποίο αποτελείται από τα μέλη τα προστατευόμενα, αλλά και τα φιλοξενούμενα. Είναι έτσι? Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι... Ξεκάθαρο. Έτσι. Και εκεί, ένσταση, εσείς, κύριε Καρέλα, ένσταση μπορεί να κάνει κάποιος... Ακούστε με λίγο. Εκεί βρίσκεται μια αδικία, εγώ βρίσκω μια πραγματική αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης. Ωραία. Βλέπει κάποιος ότι δεν συμφωνεί με κάποια από τα στοιχεία που αναφέρονται στα προσυμπληρωμένα. Δυνατότητα ένστασης ή διόρθωσης υπάρχει? Υπάρχει, καταρχήν, υπάρχει μια διευκόλυνση αλλαγή στοιχείου που είναι, αν έχει γεννήσει, είναι ένα από αυτά τα οποία τρέχουν. Οικογενειακή κατάσταση, πολύ σημαντικό. Αν έχει γεννήσει παιδί μέσα στο 17. Να ληφθεί αυτό υπόψη. Δεν λαμβάνεται υπόψη. Μπορείς να αλλάξεις τα προσυμπληρωμένα στα στοιχεία. Μισό λεπτό. Εάν λοιπόν υπάρχει οικογενειακή μεταβολή. Εάν υπάρχει οικογενειακή μεταβολή, η γέννηση του παιδιού για παράδειγμα. Του νοικοκυριού κατά ένα προστάτευτο. Αυτό θα πάρει. Ναι. Ωραία. Γιατί εχθές είχαμε περίπτωση με δίδυμα το Φλεβάρι. Καλό αυτό. Πολύ καλό. Δίδυμα το Φλεβάρι. Είναι λογικό. Ή το άλλο. Δεν ήταν παντρεμένοι το 16 και παντρεύτηκαν το 17. Αυτό θα είναι πιο δύσκολο ακόμα να το βάλει κανείς. Ή, αλλά υποθέτουμε ή θάνατος. Ή θάνατος. Χώρισε. Ή θάνατος. Ή χωρισμός. Καταλάβατε. Το παιδί. Το θάνατο αφήστε. Αφήστε το θάνατο. Ο χωρισμός. Δύσκολο. Δύσκολο. Άρα δύσκολο παραμένει έγγαμη. Θεωρείται έγγαμη. Το και παιδί και τον άνεργο λαμβάνουν υπόψη. Προσέξτε τώρα. Οι υπόλοιπες αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση πλην της γέννησης ενός νέου παιδιού που αυξάνει ουσιαστικά το μέρισμα, όλα τα υπόλοιπα που θα έπρεπε να το μειώνουν. Επειδή υπάρχει δυσκολία της άμεσης διασταύρωσης, δεν γίνεται. Άστε. Άρα και αυτό τύπης τουλάχιστον είναι μια αδικία, αλλά είναι μια, πώς να το πω, είναι κάτι που είναι καλό γενικά, αφήστε, μην το σηκώνουμε. Άλλο δημιούργημα της κρίσης. Ναι. Δημιούργημα της κρίσης είναι δύο φιλαράκια, άντρας ή γυναίκα ή του ίδιου φίλου, ή άτομα τα οποία συζούν, αποφασίζουν να συγκατοικήσουν. Μάλιστα. Εκεί... Ποιος θα κάνει την αίτηση, ποιος είναι ο αρχηγός του νοικοκυριού? Αυτός που το συμβόλαιο που του σπιτιού που νοικιάζουν ή είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού το οποίο μένουν? Θα ήταν καλύτερο από τη στιγμή που δηλώνουν νοικοκυριό. Δεν έχει σημασία πια ποιος θα το κάνει. Αλλά καλύτερο είναι να πάει να το κάνει αυτός που έχει ευκολότερη πρόσβαση στα στοιχεία του αφημίτου, του τάξης. Ναι, γιατί δηλαδή, λέει ο Γιώργος ότι ο άλλος δεν φαίνεται ως φιλοξενούμενος. Ο άλλος δεν φαίνεται σαν φιλοξενούμενος. Είναι ιδιοκτήτης ουσιαστικά. Σας λέω, είναι δύο άτομα τα οποία νοικιάσαν ένα σπίτι. Φαίνεται εγώ και ο Ντίνος ήμασταν ύπατροι. Και έτσι είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και λέμε ρε Ντίνο να μοιραζόμαστε τα έξοδα. Εφόσον δεν έχουν δηλώσει ότι φιλοξενεί ο ένας τον άλλον, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εκεί. Θα το πάρουν και οι δύο. Μην προχωρήσετε όμως τη λογική σας λίγο παραπάνω, γιατί θα βγούμε σε άλλες καταστάσεις. Ναι, μήπως θα πρέπει. Να γίνονται διαφορετικές αιτήσεις που πιθανόν να εγκριθούν και οι δύο. Αυτό θα γίνει. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι κι εσείς θα το θέλατε αυτό. Όχι. Θέλω αλλά κοιτάξτε, αν πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν ένα νοικιαστήριο συμβόλαιο 6,5, 50%, 50%. Θα πάρουν το μισό μέρισμα ο ένας, το μισό μέρισμα ο άλλος. Όχι. Θα το πάρουν και οι δύο. Ολόκληρο και οι δύο. Ολόκληρο και οι δύο. Μάλιστα. Άρα, καταλαβαίνετε, ακόμα και αυτό είναι στις κατηγορίες τις οριακές, οι οποίες κλείνουν προς την αδικία και όχι προς το δίκαιο. Αλλά δεν μπορείτε να πείτε την ερώτηση. Ναι, σε κάποιον που μπορεί, κύριε Καρέλα, να απορριφθεί η αίτησή του και θεωρεί ότι το δικαιούται, μπορεί να κάνει ένσταση. Από εκεί και πέρα υπάρχει η διαδικασία που είναι γνωστή, πάρα πολύ γνωστή, προσφεύγεις στη δίκηση. Δηλαδή ο πολίτης όταν νιώθει ότι αδικείται έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στη δίκηση. Δηλαδή στο Υπουργείο, στο δικαστήριο, στον Υπουργό, καταλαβαίνετε. Και σου λέει το λόγο η αίτηση, για ποιο λόγο κόπηκε εισοδηματικά κριτήρια. Δεν σου λέει όπως το εννοείται. Κύριε Καρέλα, μας βγάλετε και είδηση τώρα, γιατί ξέρω ότι την έχετε την είδηση αυτή. Τα εισοδηματικά όρια, εμείς έχουμε αποδείξει τα κατώτατα εισοδηματικά όρια ότι τους πετάνε έξω λόγω τεκμηρίων. Σκέφτεστε να τα αλλάξετε? Μισό λεπτάκι. Διαβάζουμε ότι ίσως αλλάξετε το θέμα των τεκμηρίων. Έχω την εντύπωση ότι μου μιλάτε μόνο για την περίφημη κατηγορία 0-3.000. Και μέχρι 4.500 για τους έγγαμους χωρίς παιδιά και τα 5.250 για τους έγγαμους με ένα παιδί. Ο κ. Παπελιώτης σας είπε νομίζω προηγουμένως πώς ενεργοποιούνται αυτά τα πράγματα. Η αδικία που θα συμβεί εντός εισαγωγικών θα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αντί να πάρουν πλήρες μέρισμα θα πάνε στην άλλη κατηγορία. Θα το διορθώσετε? Θα το διορθώσετε.
Παρόλα αυτά, δεν σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή να το διορθώσουμε. Μάλιστα. Δεν σκεφτόμαστε. Είναι αδική, αλλά θα τη διορθώσουμε. Διότι, πάντως... διότι προσέξτε, ναι, μην μου βάζετε, σας είπα, δική εντός εισαγωγικών. Εγώ βγάζω. Εξής, εγώ πρέπει να τα βγάλω. Να καταλάβετε και εσείς και οι τηλεθεατές ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να δοθούν το 2017. Άρα δεν έχουμε το χρόνο να μπορέσουμε... Είναι το επόμενο ερώτημα τώρα. Πότε θα τα πάρουν οι δικαιούχοι? Πότε θα τα πάρουν? Ακούστε με λίγο. Να πάμε σε μια λογική 2 μηνών, παράδειγμα, να μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα πράγματα για να μπορούμε να έχουμε την πραγματική απεικόνηση των ανθρώπων. Πότε θα τα πάρουν, κύριε Καρέλα? Στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Πότε θα τα πάρουν τα λεφτά? Πότε θα τα πάρουν τα λεφτά? Ο Πρωθυπουργός είπε μέχρι 15 Δεκέμβρη. Μέχρι τις 15 Δεκέμβρη. Και κάτι τελευταίο που θα το ξέρετε. Τα παρανόμως παρακρατηθέντα υπέρ του ΕΟΠΗ θα καταβληθούν με τις συντάξεις στις ημερομηνίες που παίρνουν τη σύνταξή τους. Για το Δεκέμβρη τώρα. Ναι. Εξόσο γνωρίζω, ναι. Εξόσο γνωρίζω, ναι. Λοιπόν. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καρέλα. Οι ειδήσεις που βγάλαμε είναι ότι έχουμε επικαιροποίηση και με τη γέννηση των παιδιών. Βέβαια, αυτό είναι σημαντικό.